Τελικά, αν δεν είχες χάσει την προετοιμασία και το πρώτο κομμάτι της σεζόν, πόσο παραπάνω θα έτρεχες? Α, δεν ξέρω. Καλή ερώτηση. Εντάξει, είμαι εδώ να βοηθήσω την ομάδα. Πλέον δεν είναι εύκολο για μένα και χωρίς προετοιμασία να έχω κάνει το τελευταίο το 2021 τόσα 90 λεπτά, αλλά στέλνουμε καλά. Εντάξει, λίγο κουρασμένος, αλλά το σημαντικό είναι το καλό της ομάδας, τις νίκες, οπότε όλα αυτά περνάει για δεύτερο πλάνο. Και ως στόπερ ψήλωσες κιόλας και παίρνεις κιόλας κεφαλιές. Ναι, δηλαδή 10 πόντους. Κάποτε διάβασα ότι αν τα πας στο διάστημα η Αυστρανά της μεγαλώνουν κάποιους πόντους. Μάλλον έχω πάει και έχω γυρίσει και έχω κερδίσει κάποιους πόντους. Εντάξει, άλλη θέση, καινούρια θέση. Προσπαθώ και εγώ να βελτιώνουμε κάθε παιχνίδι. Εντάξει, όπως είναι ομάδα, είμαστε καλά κάθε παιχνίδι που περνάει, οπότε είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Πριν λίγο ο Παύλο είπε ότι όταν ήρθες ήσουν έτσι κοντούλης, λίγο χοντρούλης, δεν ξέρω αν ήσουν ποδοσφαιριστής ή φροντιστής, αλλά ότι έμαθες από όλους αυτούς που είχες μαζί, δούλευες σκληρά και τώρα δουλεύεις ακόμα περισσότερο για να κάνεις αυτά τα παιχνίδια. Εσύ τι έχεις να πεις? Εντάξει, συμφωνώ μαζί του. Πραγματικά τότε που είχε έρθει δεν ήμουν το κατάλληλο προφίλ ποδοσφαιριστής. Εντάξει, δούλευα σκληρά μαζί τους, άκουσα πάρα πολλές φορές συμβουλές τους, τα κραξίματά τους με βοηθούσαν αρκετά για να μπορώ να βελτιώσω το ποδόσφαιρό μου και με βοηθούσαν πάρα πολύ να χτίσω την καριέρα που έχω χτίσει μέχρι σήμερα. Και φυσικά γιατί έχω χάσει ένα πολύ σημαντικό και μεγάλο κομμάτι της σεζόν που είναι η προετοιμασία. Δεν θα πω λόγους ηλικία, αλλά μεγαλώνοντας πρέπει να προσέξεις περισσότερο, πρέπει να δουλέψεις συγκεκριμένα πράγματα, να μπορείς να φτάσεις όπως έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος της σεζόν και να μπορείς να παίξεις 90 λεπτά. Έχω τη βοήθεια στους προπονητές, στους φυσιοθεραπευτές, στους γυμναστές και όλο το team της ομάδας και είμαι χαρούμενος που είμαι ένας ακόμα που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Η ομάδα σε όλη τη σεζόν έψαχνε τη σταθερότητα, είχε τη διάθεση και το να παίξει παραγωγικό ποδόσφαιρο, αλλά της έλειπε σταθερότητα και την βρήκε στο πιο δύσκολο κομμάτι της σεζόν. Πώς έγινε αυτό? Εντάξει, όπως είχε πει τώρα εκεί, καλύτερα αργά παρά από ποτέ. Στις αρχές νομίζω ότι παίξαμε ωραίο και όμορφο ποδόσφαιρο, αλλά δεν είχαμε αποτέλεσμα. Και πλέον στο ποδόσφαιρο τα αποτέλεσμα μετράνε, όχι να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο και δεν μπορεί να κερδίσει τα παιχνίδια. Είχαμε κάτσει όλοι μαζί, το ξέραμε ότι ήταν πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι της σεζόν που είναι το play-off και βρήκαμε αυτό το σύστημα που μπορεί να μας βοηθήσει να είμαστε πιο σταθεροί, να είμαστε πιο σίγουροι πίσω και την ποιότητα μετά που έχουμε, τους παίκτες που έχουμε στην εντεκάδα, δεν θα πω μόνο η επιθετική τους μεσαίους, αλλά όλη την ομάδα να έχουμε την ποιότητα να μπορούμε σε φάσεις να τελειώσουμε το παιχνίδι όπως έχουμε δείξει τώρα τα τελευταία παιχνίδια. Λογικά, το επόμενο παιχνίδι που θα βρεθεί σε αυτό το γήπεδο θα είναι ο τελικός κυπέλλου. Πώς το σκέφτεσαι? Δεν σκέφτομαι ακόμα. Εντάξει, είχαμε περάσει τώρα την ΑΕΚ. Εντάξει, χαρήκαμε πάρα πολύ γιατί είναι ένα τρόφαιο και θέλουμε να το κερδίσουμε. Είναι ένας από τους στόχους στις αρχές της σεζόν. Είμαστε στο τελικό, αλλά έχουμε ακόμα 3 σημαντικά παιχνίδια να μπορούμε να τελειώσουμε στη δεύτερη θέση που είναι το άλλο στόχο μας, να μπορούμε να μπούμε στην Ευρώπη. Οπότε είμαστε νομίζω συγκεντρωμένοι για αυτό το πρώτο που έχουμε τα 3 σημαντικά παιχνίδια και μετά έχουμε χρόνο να σκεφτόμαστε στο τελικό, που στο τελικό ένα τελικό όλα μπορούν να γίνουν. Και μιας και μίλησες για την Ευρώπη, πόσο διαφορετικό είναι στο μυαλό σας ότι του χρόνου θα συμμετέχετε σε μια καινούργια διοργάνωση? Κοίτα, εγώ μπορώ να μιλάω για μένα, γιατί δεν έχω καταλάβει ακόμα τι τρόπο θα είναι αυτό το καινούριο πρωτάθλημα ή τουρνουά που υπάρχει στην Ευρώπη, Conference League. Εντάξει, είναι κάτι καινούριο, όχι μόνο για μας, για όλοι μας, αλλά σημαντικό είναι να είμαστε εκεί, γιατί αυτή την ομάδα αξίζει να είναι στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Δεν είναι το τουρνουά που θέλαμε Champions League ή Europa League, αλλά είναι αυτό που υπάρχει και θα τα κάνουμε όλοι να μπορούμε να είμαστε εκεί το χρόνο.